τότε νομίζω ότι θα προχωρήσει και στις αλλαγές εδώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Στο Πασόκ να έρθουμε τώρα, που ο πόλεμος αιχμών και διαρροών συνεχίζεται με πολύ μεγάλη ένταση, μάλιστα. Η Ιπποκράτους τηρεί σκληρή στάση απέναντι τόσο στους διαγραφέτες όσο και σε όσους αμφισβητούν την ηγεσία του κόμματος. Μιλώντας στο Sky, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, Γιάννης Μανιάτης, άφησε αιχμές εκ νέου κατά του Ανδρέα Λοπέρδου, λέγοντας ότι η πορεία του τους τελευταίους μήνες είναι γνωστή και τονίζοντας με νόημα ότι οι μοναχικές πορείες είναι αδιέξοδες. Αίσθηση προκάλεσε όμως η δήλωση του στενού συνεργάτη του Ευάγγελου Βενιζέλου, Γιάννη Δατσέρη, ότι το Πασόκ είναι φούσκα της μεταπολίτευσης. Αίσθηση και αντιδράσεις, όπως θα δούμε μετά, με τη βοήθεια του Χρήστου Κούτρα. Οι κόντρες, τα καρφιά, τα χτυπήματα απαναοϊκά κάτω από τη ζώνη, οι διαρροές, οι συνεντεύξεις, τα δείπνα και οι ζυμώσεις μόλις τώρα αρχίζουν στον οργανισμό που ονομάζεται ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα που κυριάρχησε στη μεταπολίτευση δίνει μάχη επιβίωσης μαζί με τη χώρα, λένε συνεργάτες του Ευάγγελου Βενιζέλου, αλλά όπως φαίνεται η μάχη θα είναι σκληρή και θα είναι μέχρι τελικής πτώσης. Με άγνωστες τις συνέπειες τόσο για την κυβερνητική σταθερότητα όσο και για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Οι 33 βουλευτές έχουν γίνει ήδη 26. Ο στενός συνεργάτης του Ευάγγελου Βενιζέλου, Γιάννης Δατσέρης, χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ φούσκα. Ήθελε στην μεταπολίτευση μια περίοδο γενικευμένης φούσκας στη χώρα. Το κόμμα το οποίο ιδρύθηκε στην μεταπολίτευση, δημιούργησε την μεταπολίτευση και δημιουργήθηκε από την μεταπολίτευση, ήταν και το ίδιο φούσκα. Το επαναλαμβάνω καθαρά. Mm-hmm. Και το ΠΑΣΟΚ ήταν μια φούσκα της μεταπολίτευσης. Και σε αυτό περιλαμβάνεται και το ανθρώπινο του δυναμικό. Mm-hmm. Όλοι μας. Χωρίς καμία εξαίρεση. Ναι. Αυτή τη στιγμή, εκτός των άλλων, ζούμε την προσπάθεια προσαρμογής στελεχών της πολιτικής που εν πολλής υπερτιμήθηκαν στη νέα φάση των πραγμάτων. Ότι ένα κόμμα του 45% έγινε 15%. Στους διαδρόμους της Ιπποκράτους αλλά και της Βουλής, η φράση που ακούγεται όλο και περισσότερο είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ διεξάγεται μάχη γενεών, ώστε στο κόμμα να κυριαρχήσουν τα νεότερα εναντί των παλαιότερων στελεχών. Το ΠΑΣΟΚ τώρα πια δεν έχει εξουσία. Και όπως καταλαβαίνετε, οι δεσμοί έχουν χαλαρώσει. Είναι πιο εύκολο κάποιος να βρει το άλοθη του και να φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Είναι αλήθεια αυτό. Όμως αυτό είναι και το ευχάριστο για τους νεότερους και για αυτό που ξεκινάει για το ΠΑΣΟΚ. Ήρθε η ώρα να περάσουν και σε επόμενες γενιές και σε επόμενες πολιτικές και σε αναθεωρήσεις και αναδιατάξεις και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα. Δεν μπορεί να γίνουμε σνογκούντ όλοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάει να μείνει σε μια μάχη κορυφαίων. Στην Ιπποκράτους καρφώνουν τον Κώστα Σκανδαλίδη, καθώς όπως λένε αρκετοί, δεν μπορούν να κατανοήσουν τη στάση του από τη στιγμή που. Η πρόταση να αποφασίσει συλλογικά η κοινοβουλευτική ομάδα και η μειοψηφία να αποδεχθεί τη θέση της πλειοψηφίας, ώστε να υπάρχει στη Βουλή πειθαρχημένη στάση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, όπως και η πρόταση να έλθουν όλα τα μέτρα σε ένα άρθρο, υποβλήθηκε από τον κύριο Σκανδαλίδη και υιοθετήθηκε από τον πρόεδρο και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι επώνυμοι είχαν εξουσία, άσκησαν εξουσία, πήραν τα θετικά και τώρα που χρειάζεται να βοηθήσουν μια μικρή κοινοβουλευτική ομάδα, μια παράταξη που περνά μια πολύ κρίσιμη περίοδο, είτε δεν εμφανίζονται είτε αποχωρούν. Αναφορικά με το αίτημα του Ανδρέα Λοβέρδου να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα, απαντούν ότι δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός και επισημαίνουν πως ο κύριος Λοβέρδος έλειπε από όλες τις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας τους τελευταίους μήνες. Πάμε λοιπόν τώρα στο Χρήστο Κούτρα. Μπαρούτι μυρίζει η ατμόσφαιρα στην Ιπποκράτους και νομίζω ότι αυτή η μυρωδιά θα αργήσει να φύγει. Άναψε φωτιά σήμερα η δήλωση Δατσέρη, Χρήστο. Έτσι είναι. Η δήλωση του κ. Δατσέρη, αυτή που παρακολουθήσαμε στο βίντεο, ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν φούσκα της μεταπολίτευσης, προκάλεσε αντιδράσεις. Αυτό που ήθελε να πει ο κ. Δατσέρης είναι, αναφερόταν κυρίως στα στελέχη του και ότι θα πρέπει να προσγειωθούν. Παρά τα αυτά, υπήρξε αντίδραση και από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Στο λογαριασμό του κόμματος στο Twitter ανέβηκε μια ανάρτηση στην οποία ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ εκφράζεται μέσω των δηλώσεων του Προέδρου του και υπήρχε παραπομπή σε δύο ομιλίες του κυρίου Βενιζέλου, αδειάζοντας έτσι, με το γάντι βέβαια θα έλεγα, τον κύριο Δατσέρη. Που είναι στενός συνεργάτης και συνομιλητής του κυρίου Βενιζέλου όμως. Βεβαίως, είναι από τους στενότερους συνεργάτες και είναι και ο υπεύθυνος ειδικός, είναι επικεφαλής της επικοινωνίας του κόμματος του
τομέα επικοινωνίας. Είχαν προηγηθεί, πρέπει να σου πω, δύο αντιδράσεις του κυρίου Λοβέρδου, ο οποίος χαρακτήρισε μέσω συνεργατών του ανιστόρητες και απαράδεκτες τις δηλώσεις του κυρίου Δατσέρη και ζήτησε να τις πάρει πίσω, και του κυρίου Καρχημάκη, που ουσιαστικά έλεγε στον κύριο Δατσέρη σταμάτα να προσβάλλει στην παράταξη και τους οπαδούς της. Στο μεταξύ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος έχει περάσει για τα καλά στην αντεπίθεση, Χρήστο. Ναι, έτσι είναι. Υπήρξε μια ενημέρωση σήμερα με συνομιλίες που είχε προδώσει το Πασόκ με συνεργάτες του. Στρέφηκε κατά του κυρίου Σκανδαλίδη, κατά του κυρίου Λοβέρδου. Προειδοποίησε ουσιαστικά τον κύριο Ανδρουλάκη να μην κάνει ανοίγματα, να προσπαθήσει να φέρει κοντά το Πασόκ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Απευθύνθηκε στη Δημοκρατική Αριστερά, για την οποία είπε ότι θα πρέπει να ανοίξει και ένας διάλογος. Ήρθε απέναντι από τον κύριο Λοβέρδο και απέναντι και από τους διαγραφέντες, καθώς ουσιαστικά ο κύριος Βενιζέλος λέει ότι τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα πολιτικής ηθικής δεοντολογίας και ουσιαστικά ζητά τις έδρες πίσω, κυρίως από τους κυρίους Κουτσούκο και Παραστατίδη, καθώς, όπως λέει, είχαν δεσμευτεί ότι θα στηρίξουν το Πασόκ για να επανέλθουν στα ψηφοδέλτια. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαν διαγραφεί και οι δύο. Τώρα υπάρχουν και διαρροές, βέβαια, και από την πλευρά του κυρίου Λοβέρδου αναφορικά με τα καρφιά που έριξε στη συνέντευξή του σε σένα ο κύριος Γιάννης Μπανιάτης, αλλά και σε αυτά που λένε στην Ιπποκράτους περί απουσίας του κυρίου Λοβέρδου από τις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στο Πασόκ, οι συνεργάτες του κυρίου Λοβέρδου τονίζουν ότι ο κύριος Λοβέρδος απήχε, καθώς είχε τεράστιες διαφορές στα ζητήματα πολιτικού χειρισμού από τον κύριο Βενιζέλο. Κατά συνέπεια, δεν θα ήταν υποφελής η παρουσία του στις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας.